Ο Ιούλιος έφτασε, μαζί και οι ζέστες. Άρα είμαι πλέον ελεύθερος να λέω όσο κρύα ανέκδοτα θέλω. Ξεκινάμε λοιπόν. Μία μέρα με 40 βαθμούς όπως και σήμερα, ο ήλιος από πάνω να καίει σαν την έρημο, περπατάει ένας τύπος με τη γυναίκα και τα 4 παιδιά του και φτάνουν στη στάση του λεωφορείου. Εκεί περίμενε και ένας παππούς. Ανοίγει το λεωφορείο, όλοι μέσα σαν σαρδέλες και να βρωμάει μασχαλίλα. Βάζει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Κάποια στιγμή λέει ο οδηγός, τι θα γίνει λέει, άλλος ένας θα μπει λέει, δεν χωράμε. Λέει ο άντρας, γυναίκα τι να κάνουμε, μπες εσύ με τα παιδιά και θα πάρω εγώ τον παππού αγκαζέ να πάμε πιο κάτω να τον αφήσω στο τέρμα. Λέει γυναίκα να μπω ο άντρα μου, μπαίνει μέσα, περπατάνε και ο παππούς βαστούσε ένα μπαστούνι, ξεκινάει. Ωραία λέει ο άντρας, τι θα γίνει, πιο κάτω. Λέει ρε παππού, τι να σου πω του λέει. Άμα έβαζες ένα λαστιχάκι λέει στο μαρκούτσι σου, λέει δεν θα ακούγονταν αυτό το τίκι τίκι λέει συνέχεια που μας έχει σπάσει τα νεύρα. Και κάνει και ο παππούς, παιδί μου, και εσύ άμα έβαζες ένα λαστιχάκι στο δικό σου μαρκούτσι, τώρα θα πηγαίναμε όλοι με το λεωφορείο.